Ο Υπουργό Οικονομικών έκανε λόγο για παρακολούθηση, φορολογική μεταχείριση, καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη αποτελεσματικού και δίκαιου θεσμικού πλαισίου για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, παράλληλα με την ενσωμάτωση τη Διεθνού Νομοθεσία για την Προστασία των Καταναλωτών, ανακοίνωσε ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Κωνστις Χατζηδάκη. Ωστόσο, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα από την παραπάνω δήλωση του Υπουργού, όπω τι θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο και πώ ακριβώ λειτουργεί ο ελεγκτικό μηχανισμό των κρυπτονομισμάτων. Μιλώντα σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Νομισματικό Μουσείο, ο Υπουργό είπε ότι τα κρυπτονομίσματα είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να την αντιμετωπίζουμε με στρούθοκαμιλισμό. Όμω, δεν υπάρχει ο έλεγχο στο βαθμό που θα έπρεπε σε εθνικό και διεθνέ επίπεδο. Το θεσμικό πλαίσιο που όπως ανέφερε ο υπουργό, βρίσκεται υπό επεξεργασία, πέρα από τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΑΣΑ, θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και θα κινείται σε τρεις άξονες. Ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των κρυπτονομισμάτων και των άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ανάπτυξη του πλαισίου για τη φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων που είναι μια μορφή επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ανάπτυξη του πλαισίου ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και της καταπολέμησης της χρήσης τους για παράνομες δραστηριότητες. Όπως πρόσθεσε, ενσωματώνεται παράλληλα στην Εθνική Νομοθεσία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΑΣΑ για τα κρυπτονομίσματα. Εκτίμησε πω το πιθανότερο σενάριο για το μέλλον θα είναι η συνύπαρξη διαφορετικών μέσων πληρωμή με ανωδική τάση των ψηφιακών μέσων πληρωμή. Σημείωσε δε ότι η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέροντα για παράδειγμα ότι στη Σουηδία τα μετρητά έχουν περιοριστεί στο 5 με 10% των συναλλαγών, αλλά στη Γερμανία παραμένουν στο 60% και στην Αυστρία υπάρχει κίνημα υπέρ των μετρητών.